Κύριε Ρομπόλη, να έρθουμε σε εσάς και να μας δώσετε τα στοιχεία. Τι έχει συμβεί οικονομικά στα εισοδήματα του μέσου Έλληνα την τελευταία τριετία και με βάση αυτά, τι εκτίμηση κάνετε και για το μέλλον? Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την κατάσταση την εισοδηματική υπάρχει μία μείωση την τελευταία τριετία της τάξης του 40%. Και βέβαια, αν θα υπολογίσουμε το 2013 και τις φορολογικές αυξήσεις, μπορεί να φτάσουμε και στο παραπάνω από μείον 50%. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια σοβαρή επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι άνεργοι, είναι απολυμμένοι και εκεί βέβαια η μείωση είναι 100% γιατί δεν υπάρχει εισόδημα και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα εξασφάλιση εισοδήματος από τη στιγμή που βλέπουμε ότι και η μακροχρόνια ανεργία τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα έχει τετραπλασιαστεί. Κύριε Ρομπόλη, τον Οκτώβριο του 2013 θα αρχίσει η κατάσταση να αλλάζει, θα φανούν τα πρώτα σημεία ανάκαμψης. Μπορούμε να μιλάμε για αισιοδοξία μέσα στο 2014. Αρχίσουμε σιγά σιγά δηλαδή να βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα της ανάπτυξης. Αυτή είναι η εκτίμηση του Υπουργού Οικονομικών, του κ. Στουρνάρα. Τη συμμερίζεστε? Στα δικά μας στοιχεία η ανάκαμψη αρχίζει από το... η ανεμική ανάκαμψη αρχίζει από την περίοδο 2015-16. Στα δικά μας στοιχεία το 2013 η ανεργία, η στατιστική ανεργία από 24% που θα κλείσει κατά μέσο όρο το 2012 θα πάει στο 29% και το 2014 στα δικά μας στοιχεία θα πάει 31,5% η στατιστική ανεργία. Επομένως, βλέπουμε γιατί είναι τόσο μεγάλες οι αποκλίσεις, κύριε Ρομπόλη? Θα έχουμε μια ανάκαμψη μετά το 2015-16. Κύριε Ρομπόλη, αμφισβητούνται από πολλούς από τον πολιτικό κόσμο τα στοιχεία σας. Δεν γίνεται σωστή προσμέτρηση, λέτε. Ανεβάζετε πάρα πολύ την πραγματική ανεργία. Γιατί είναι τόσο μεγάλη ψαλίδα, αλήθεια? Κοιτάξτε, νομίζω και επειδή γίνεται συζήτηση περί λάθους στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι δεν πρόκειται περί λάθους. Θα χρησιμοποιήσω μια ακαδημαϊκή διατύπωση. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι η πολιτική υπερίσχυσε τις επιστήμες. Μάλιστα. Διότι έχω προσωπική γνώση και εμπειρία. Όταν η ΓΕΣΕ συναντούσε το κλιμάκιο της Τρόικα το 2010 και μετά και όταν μας παρουσίαζαν το πρόγραμμα και εμείς με τα δικά μας στοιχεία η ΓΕΣΕ παρουσίαζε άλλου είδους προβολές και εκτιμήσεις. Παραδείγματος χάρη για το θέμα της ανεργίας, εμείς λέγαμε ότι εμείς εκτιμούμε την ανεργία από το 2010 μέχρι το 2020, έχουμε κάνει μια προβολή πώς θα εξελιχθεί, χρησιμοποιώντας σαν πολλαπλασιαστή, όχι μόνο το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή, σαν πολλαπλασιαστή ότι όταν μειώνεται το ΑΕΠ 1%, η ανεργία ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας αυξάνεται από 0,8 έως 1%. Και με αυτό τον πολλαπλασιαστή, οι μετρήσεις οι δικές μας έχουν επαληθευτεί. Αντίθετα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρησιμοποιούσε ως πολλαπλασιαστή της ανεργίας το 0,3%. Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουν κάνει προβλέψεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και ο είναι πολύ πιο χαμηλά φταίει για όλα, από την πραγματικότητα. Ο πολλαπλασιαστής φταίει για όλα. Επομένως, σημαίνει ότι ήδη από το 2010 ξέρανε ότι υπάρχουν κάποιες άλλες μετρήσεις, ξέρανε ότι υπήρχε η χρήση άλλων πολλαπλασιαστών και ανεργίας και δημοσιονομικών, αλλά επειδή η πολιτική, ενώ η ευρωπαϊκή και η διεθνής πολιτική υπερίσχυσε τις επιστήμες, δεν θέλανε να εφαρμόσουν έστω σε τεχνικό επίπεδο αυτούς τους πολλαπλασιαστές. Κύριε Ρομπόλη, μπορούμε λίγο να πάμε τώρα σε πραγματικές συνθήκες να μας κάνετε αυτή την πρόβλεψη, να μας τη δώσετε να την καταλάβουμε με απλά λόγια. Το 2014 εκτιμάται ότι η ανεργία θα έχει εκτιναχθεί στο 31,5%. Τι σημαίνει για μια κοινωνία να έχει τόσους ανέργους? Δηλαδή, πώς θα είναι η ζωή μας το 2014, αν επιβεβαιωθεί η δική σας εκτίμηση, η δική σας, αν ο πολλαπλασιαστής ο δικός σας. Κοιτάξτε, νομίζω, εμείς, όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα θέλαμε να επαληθευτούν αυτές τις προβλέψεις. Διότι πραγματικά δημιουργείται μια πλήρη διάβρωση της κοινωνικής συνοχής. Και ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα κοινωνικό κράτος στη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται
σε κατάσταση αποσύνθεσης και σήμερα αυτή τη στιγμή με 1.300.000 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, μιλάω για τον Οκτώβριο, παίρνουν επίδομα ανεργίας μόνο 180.000. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι δεν μιλάμε για ένα κοινωνικό κράτος που έστω για ένα ή δύο ή τρία χρόνια στηρίζει ως ένα βαθμό εισοδηματικά τους ανέργους. Δεν το και στηρίζει γι' αυτό καθόλου. Η κατάσταση είναι πολύ πιο σοβαρή, διότι είναι απολύτως εισοδηματικά και κοινωνικά περιθωροποιημένη και αποκλεισμένη. Επομένως, στο ερώτημά σας η απάντηση είναι ότι όπως σήμερα η κατάσταση της κοινωνικής συνοχής και η κατάσταση αυτών των συμπολιτών μας, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι μερικά απασχολούμενοι, προσωρινά απασχολούμενοι κλπ., είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα γίνει ακόμα σοβαρότερη. Οι απώλειες στα εισοδήματα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να συνεχιστούν, κύριε Ρομπόλη, και σε ποια κλίμακα, σε ποια τάξη, πόσο θα φτάσει να πληρώνεται ο ιδιωτικός υπάλληλος? Κοιτάξτε, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, πλέον η κυρίαρχη μορφή σύμβασης εργαζόμενων και εργοδότη είναι ατομική σύμβαση. Εχθές πέρασε από το Ινστιτούτο μία παλιά φοιτήτριά μας, η οποία ήταν υποψήφια σε μία εταιρεία που στο ίντερνετ ανακοίνωσε μία πρόληψη γραμματέως και την επιλέξανε. Και μου έλεγε ότι της είπανε 9 ώρες δουλειά και 300 ευρώ καθαρά. Και με ρώταγε και ήθελε τη γνώμη μου σαν παλιός καθηγητής της, τι να της πω να κάνει. Επομένως, ανεξάρτητα εάν έχουν μειωθεί οι μισθοί κατά 25 ή 30% στην πράξη, με την ατομική σύμβαση και με μία ανεργία ενός 1,5 εκατομμυρίων στην αγορά εργασίας, καταλαβαίνετε ότι ο συσχετισμός δύναμης εργοδοτών και εργαζομένων είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερος από την πλευρά του εργοδότη. Τι λέτε σε αυτή Επομένως, την περίπτωση λοιπόν, κύριε Ρομπόλη? Εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα να γίνεται πολύ σοβαρό και για τους εργαζόμενους. Σας ρωτώ σε πιο ανθρώπινο επίπεδο. Τι συμβουλεύετε εσείς αυτά τα νέα τα παιδιά που έρχονται και σας λένε βρήκα δουλειά με ολοήμερη απασχόληση και μισθό 300-350 ευρώ? Κοιτάξτε, εγώ αυτά που τα συμβουλεύω και στο πανεπιστήμιο και σε αυτά τα παιδιά και με την εμπειρία των περιοδιών που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο στα διάφορα εργατικά κέντρα και βρισκόμαστε σε πολύ σοβαρές καταστάσεις ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού, τους λέμε ότι μείνετε μες στην αγορά εργασίας, μην μείνετε σπίτι, περιθωροποιηθείτε κοινωνικά, προσωπικά, ψυχολογικά, απογοητευτείτε κλπ. Είναι το χειρότερο, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει συλλογικά να διεκδικήσετε αυτό το οποίο είναι καλύτερο και αυτό το οποίο σας αρμόζει. Δηλαδή, 8 ώρες εργασία και ένας αξιοπρεπής μισθός ανάλογα με τη συμμετοχή σας στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό δεν μπορεί να λυθεί ατομικά όσο νομίζω μπορεί να λυθεί συλλογικά και μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μέσα από τις συλλογικές διεκδικήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πότε θα επανέλθουν στη ζωή μας αυτοί οι όροι και οι συνθήκες που περιγράφετε? Κοιτάξτε, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν σε ένα συνέδριο στη Γαλλία που οργάνωσαν τα Ινστιτούτα των Γαλλικών Συνδικάτων και το θέμα ήταν η κρίση στη Μεσόγειο, παίρνοντας και την εμπειρία συναδέλφων από την Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία, διαπιστώνω ότι υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή ανησυχία προώθησης αυτού του μοντέλου της εσωτερικής υποτίμησης και στις βόρειες χώρες της Ευρώπης και έχω μια έστω συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αυτό το μοντέλο της εσωτερικής υποτίμησης μέσα από μια ευρωπαϊκή συλλογικότητα θα διαφοροποιηθεί κάποια στιγμή, διότι φέρνει σε δύσκολη θέση και παραγωγική και οικονομική και κοινωνική και αυτή καθεαυτή την Ευρώπη. Κύριε Ρομπόλη, ξέρετε τι κρατάω από ό,τι είπατε, το κάποια στιγμή, ποια στιγμή και πώς θα αντέξουν μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή είναι το ερώτημα. Αυτό νομίζω κανείς ιστορικός μέχρι σήμερα, κανείς που κάνει προβλέψεις για το μέλλον, δεν μπορεί να προβλέψει την κοινωνική δυναμική. Μπορεί να εκτιμούμε κάποια ποσοτικά μεγέθη, αλλά ποιοτικά μεγέθη όπως είναι η κοινωνική δυναμική και πώς αυτή εξελίσσεται, νομίζω ότι στην ιστορία δεν έχει επιδειχθεί έτσι, με επιτυχία λοιπόν, κάποια τέτοια πρόβλεψη.
Κύριε Ρομπόλη, και ξέρω... θα τη διακινδυνεύω κι εγώ. Θα τις δούμε πρώτα. Εμείς αυτούς... Σας είπα τις προϋποθέσεις. Εμείς αυτούς τους υπολογισμούς, σε αυτούς τους υπολογισμούς διατυπώνουμε διάφορα σενάρια. Επομένως, μέσα στα σενάρια που διατυπώνουμε, διατυπώνουμε και εκτιμήσεις για αυτό που είπε ο κύριος Κοντογιάννης, για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Ναι. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ πιο σοβαρό από ό,τι είχαμε στα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό συμφωνούν πλέον όλοι στην Ευρώπη και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Και αν διαβάσατε και την πρόσφατη έκθεση του Δούνου του, σε κάποιο σημείο, με μία παράγραφο, το αναφέρει και αυτός. Ότι από το 2015-16, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Μεσόγειο, είτε στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, η Ευρώπη θα συναντήσει το φαινόμενο της άνεργης ανάκαμψης. Δηλαδή μπορεί να έχουμε ανάκαμψη και 2% και 2,5% το 2020-21, αλλά δίπλα θα έχουμε μία ανεργία εμείς ενός εκατομμυρίου και η Ευρώπη 22 εκατομμυρίων. Αυτό τι σημαίνει? Όλοι προβλέπουν ότι η ανάκαμψη που θα έλθει στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες θα γίνει με υψηλή τεχνολογία, με ρομποτική, με αυτοματισμό, για να μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί τις άλλες υπήρους. Επομένως, ναι, στην Ελλάδα όμως έχουμε και άλλους τομείς το λέει και σε που μια, μπορούμε να επενδύσουμε, σε όχι μια μόνο στη ρομποτική, το λέει, έτσι. Και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Είναι υπηρεσίες το λέει τουρισμού, ναυτιλίας, ναι, κύριε Ρομπόλη. Με συγχωρείτε, εμείς κάναμε μια μελέτη πράσινη οικονομία 2010-2020 στην Ελλάδα, δηλαδή επενδύσεις στην πράσινη οικονομία σύμφωνα με μια στρατηγική που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Μεσογείου, και πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται είναι 92.300, οι οποίες είναι λίγες για τον όγκο των επενδύσεων που θα γίνουν και για τον όγκο της ανεργίας που έχει αυτή η χώρα. Μάλιστα. Ή και άλλες χώρες. Μιλάτε για την πράσινη οικονομία. Επομένως δεν λέμε όχι. Δεν λέμε όχι, διότι 92.000 θέσεις είναι 92.000 θέσεις, είναι εξειδικευμένες θέσεις και υψηλής εξειδίκευσης και δεν μπορεί κανείς να πει. Άρα, να μην δημιουργηθεί. Πόσα χρόνια απαιτούνται, πόσο διάστημα χρονικό απαιτείται για να πέσει το 24% της ενεργείας που μάλλον κλείνει φέτος στη χώρα μας, για το 12 στη χώρα μας, σε βιώσιμα επίπεδα. Στο 10%, στο 10%, όπως λέει το μνημόνιο, για να αρχίσουμε να συζητάμε μια αύξηση των μισθών. Πόσα χρόνια απαιτείται, αν τα πράγματα πάνε καλά για τη χώρα? Σε ένα αισιόδοξο σενάριο είναι το 2025 και σε ένα πιο απεσιόδοξο μετά το 2027. Και σε επίπεδο ανεργίας, αλλά και σε επίπεδο αύξηση των μισθών. Κύριε Ρομπόλη, πώς μπορεί να αλλάξει η κατάσταση αυτή, αν δηλαδή μπορεί πραγματικά η ελεύθερη αγορά να μπει και σε ένα πλαίσιο? Να προστατευτεί δηλαδή ο εργαζόμενος. Μιλάμε για μισθούς που συμπιέζονται, για κουβέντες που έχουν ανοίξει για νέες μειώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Πώς μπορεί να προστατευτεί όλη αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το θέμα να το προσεγγίζουμε περισσότερο διαρθρωτικά και λιγότερο διαχειριστικά. Θα σας πω ότι αυτό που προέκυψε από το συνέδριο αυτό που είμαι την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, από όλες τις μεσογειακές χώρες, είναι η διαπίστωση, την οποία και εμείς τις προτάσεις μας τις έχουμε επεξεργαστεί στο Ινστιτούτο, ότι πάνω απ' όλα, εάν δεν αποκατασταθεί αυτό που λένε οι Γάλλοι το μοντέλο της άνισης ανάπτυξης, Le Sound Senegal, ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο, αυτή τη στιγμή, αν έρθει κάποιος και μας πει πόσο είναι το χρέος, 350 δις, πάρτε 350 δις. Εάν συνεχίσουμε στο μοντέλο της άνισης ανάπτυξης Βορρά και Νότου, μετά από 10 χρόνια θα είμαστε στην ίδια κατάσταση. Δεν μπορεί μια οικονομία να θρέψει 10 εκατομμύρια ανθρώπους ή 50-60 η Ισπανία με τουρισμό, υπηρεσίες και κατασκευές. Αυτή τη στιγμή από τα προϊόντα που καταναλώνουμε το 27% μόνο παράγουμε στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 73% το εισάγουμε από τις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Αν μπουν τώρα οι βάσεις για την αγροτική ανάπτυξη, μπείτε, αλλάζουμε από αυτή τη στιγμή αγροτική πολιτική. Επιστρέφουμε στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, την εγχώρια. Σε πόσο καιρό θα δούμε αποτέλεσμα και πότε αυτό θα αρχίσει να αλλάζει τους δείκτες? Κοιτάξτε, εγώ να σας πω από αυτή την άποψη δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, διότι εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και κάνουμε περιφερειακές μελέτες ανάπτυξης. Πηγαίνουμε στις περιφέρειες, εξετάζουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της περιφέρειας. Διότι εντάξει, είναι μια χώρα που έχει προβλήματα, αλλά δεν είναι τελείως ισοπεδωμένη. Στις διάφορες περιφέρειες υπάρχουν δυνατά και αδύνατα σημεία. Αναδεικνύουμε τα δυνατά σημεία,
αφήνουμε τα αδύνατα σημεία ή με συγκεκριμένες πολιτικές προτείνουμε να βελτιωθούν και επιλέγουμε δυνατές επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτή όμως τη δουλειά στις άλλες χώρες, όπως διαπίστωσα και διαπιστώνω, τις κάνουν κρατικά ινστιτούτα. Εμείς τις κάνουμε αυτές τις μελέτες επειδή θέλουμε να τροφοδοτήσουμε με γνώση και τεκμηρίωση τα περιφερειακά συνδικάτα. Επομένως, εάν δεν έχουν γίνει τέτοιες μελέτες, που από ό,τι γνωρίζω δεν έχουν γίνει, δεν μπορεί η περιφερειακή ανάπτυξη να γίνει επειδή εγώ ή εσείς κάνουμε μία επένδυση και φτιάχνουμε μανταλάκια στην Πελοπόννησο και ένας άλλος φτιάχνει παπούτσια εκεί ή από εδώ. Πρέπει να μελετήσουμε τις επενδύσεις με τρόπο που να είναι βιώσιμες.